κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ξεκινούσε λίγο η εργασία του συνεδρίου. Θέλουμε να μας κάνετε μια σύντομη δήλωση σχετικά με αυτό, αλλά και με γενικότερα με τον απόδημο ελληνισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σε αυτό το πανεργατικό παγκόσμιο συνέδριο και πολύ περισσότερο όταν οι εργάτες έχουν ξεκινήσει κάτι το πολύ σημαντικό, την απογραφή. Διότι χρειαζόμαστε να έχουμε μια καλή απογραφή του ελληνισμού παντού και οι εργάτες είναι πρωτοπόροι σε αυτό. Αυτό το οποίο μπορώ να τους εγγυηθώ είναι ότι και με τη δική μου υπογραφή ως υπεύθυνος για τον απόδημο ξεκινάμε όλες τις διαδικασίες ώστε να έχουμε μέσα στους επόμενους 5 μήνες και πολύ 6 το νομοσχέδιο για την ψήφο των νομογενών. Θα έχουμε μέσα στο 18 και το νομοσχέδιο για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού που θα είναι αυτοοργανώμενο και αυτοχρηματοδοτούμενο. Και επίσης θα ήθελα να πω σε σχέση με την ψήφο των νομογενών ότι μην ξαναμπούνε όπως παλιά και ανακατέψουν την ομογένεια τα κόμματα. Οι εποχές με τα τζάμπο που ερχόντουσαν τσάμπα στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να ψηφίζουν κόμματα και όχι για το δημοκρατικό δικαίωμα της ψήφου που πρέπει να έχουν ομογενείς, πρέπει να τελειώσει. Όταν μιλώ με την ομογένεια, για μένα το κόμμα είναι ένα, η Ελλάδα. Και η σημαία του κόμματος είναι η γαλανόλευκη. Ευχαριστώ.